Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Η γιορτή είναι αρχαιότατη και μια από τις δεσποτικές εορτές, τις γιορτές δηλαδή τις αφιερωμένες στον Δεσπότη Χριστό. Η γιορτή συνδέεται με μεγάλα ιστορικά γεγονότα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γι' αυτό έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Συγχρόνως όμως αναφέρεται στη Σταύρωση και στο θάνατο του Κυρίου, γι' αυτό και τιμάται με αυστηρή νηστεία όπως η Μεγάλη Παρασκευή. Το Ευαγγέλιο που διαβάστηκε στη Θεία Λειτουργία είναι το ίδιο που διαβάζεται και την Μεγάλη Παρασκευή. Και αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγους και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Το 326, ένα χρόνο μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους και να ευχαριστήσει τον Θεό για τις νίκες και τις τριαμβευτικές επιτυχίες του παιδιού της και πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Τότε έχτισε διάφορους ναούς, όπως το όρος των Ελαίων και στο σπήλαιο της Βιθλέμ. Με διαταγή του Κωνσταντίνου ανέλαβε να χτίσει μεγάλο ναό στο λόφο του Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Εκεί πριν από 200 χρόνια, αυτοκράτορας Ανδριανός, για να εμποδίσει τους χριστιανούς να προσκυνήσουν τον Άγιο Τόπο, είχε αναγείρει έναν ναό αφιερωμένο στην Αφροδίτη. Η Αγία Ελένη κατεδάφισε τον ειδωλολατρικό ναό, ξεκαθάρισε τον τόπο, εξακρίβωσε τη θέση που σταυρώθηκε ο Κύριος και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και πάσης ψυχής θλιβωμένης, ελέους και βοηθείας Θεού. Γι' αυτό λοιπόν η Μάνα Εκκλησία σήμερα μας καλεί να αγκαλιάσουμε τον Σταυρό, να μην φοβηθούμε τον Σταυρό και τους Σταυρούς του Χριστού, αλλά με σταυρικό φρόνημα να πορευόμεθα εις την ζωή μας. Η Μάνα Εκκλησία σήμερα μας διδάσκει και σήμερα και πάντοτε ότι είναι προτιμότερος δρόμος αυτήν την ζωή ο δρόμος του Σταυρού. Είναι προτιμότερο να είμαι σταυρωμένοι παρά σταυρωτές. Είναι προτιμότερο να ανεβαίνουμε εις τον Σταυρόν αυτόν της Οδύνης, ο οποίος όμως προϊονίζεται την Ανάσταση, την χαρά και την ζωή. Δια τούτο αδελφοί, ας εγχαράσουμε, ας αποτυπώσουμε τον Σταυρό του Χριστού στην καρδιά, στην ψυχή, στη ζωή, γιατί αυτό είναι ο αληθής χριστιανός. Είναι ήθος, είναι βίωμα, είναι ζωή, είναι αγώνας, είναι μαρτυρία καθημερινή, έτσι ώστε εν το προσώπο μας και εν τη ζωή μας να μαρτυρείται ο Χριστός, ο οποίος αυτόν τον δρόμο εδιάλεξε, τον δρόμο του Σταυρού για να μας σώσει, ο οποίος μέσα από τον Σταυρό μας δείχνει την αγάπη, αγάπη που θυσιάζεται, αγάπη που συγχωρεί, αγάπη που ανέχεται, αγάπη η οποία ομοιάζει, όπως ακριβώς τον βλέπουμε επάνω εις τον Σταυρό, με μία ανοιχτή αγκαλιά μέσα εις την οποία έχουμε θέση όλοι μας. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού. Και αν θέλουμε αληθώς να είμεθα μετά του Χριστού, αν θέλουμε αληθώς να είμεθα σταυροφόροι μαζί με τον Χριστό, τον πρώτο και μεγάλο σταυροφόρο, οφείλουμε αυτόν τον δρόμο να ακολουθήσουμε, τη σταυρώσεως, τη ταπείνωση,
της αγάπης, της υπομονής, της θυσίας, της εξόδου από το εγώ και από τα θέλω μας και να πορευτούμε εις τον κόσμο καταθέτοντες μαρτυρία Ιησού Χριστού εσταυρωμένου και αναστάντος σωτήρος και λειτουργού του κόσμου. Χρόνια πολλά, ήρθα από Θεσσαλονίκη να τιμήσω τον Δεσπότη σας και τον Παπαθωμά. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μέρα η σημερινή. Πάρα πολύ μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη και αυτό την τιμούμε ιδιαίτερα. Χρόνια πολλά και το χρόνο με υγεία. Όλοι όσοι ήρθαν φέτος να είναι όλοι εδώ και το χρόνο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη, χρόνια πολλά, τίποτα, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία. Μεγάλη μέρα είσαι. Μεγάλη, πολύ μεγάλη μέρα, ναι. Χρόνια πολλά σε μεγάλη όλους. Μέρα σήμερα, μεγάλη, πολύ μεγάλη, ναι. Κάθε χρόνο έρχεστε εδώ στην εκκλησία? Όχι κάθε χρόνο, γιατί έλειπα έξω, φέτος ήρθα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Για την ημέρα, σας γιορτάζουν και χειμώνα. Υγεία, αγάπη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Μεγάλη σημερινή ημέρα, έτσι. Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ. Πού είσαι, ε?